σε γενικές γραμμές Μάρα η ρύθμιση δεν είναι κακή. Είναι μάλλον καλή η ρύθμιση. Ε, θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, μικρές διορθωτικές κινήσεις στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Και όταν αναφέρομαι σε μικρές διορθωτικές κινήσεις, αναφέρομαι στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα. Εκεί θα ήθελα ακόμη μεγαλύτερη προστασία, θα θέλαμε όλοι μας να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Όμως η γενική κατεύθυνση της ρύθμισης, και οφείλουμε να το πούμε, γιατί ε, επί μακρό χρόνο συζητούσαμε για το θέμα αυτό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ρύθμιση, είναι καλή γενικά. Νομίζω ότι αν ενισχυθεί λίγο η προστασία εκεί στα εισοδήματα που είναι περί τις 10.000 ευρώ ετησίως, θα είναι ακόμη καλύτερη και θα περάσει χωρίς προβλήματα και από τη Βουλή. Και είναι μια ρύθμιση που μπορεί να μην είχε την σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, είχε όμως την ανοχή της Τρόικας. Έτσι φαίνεται, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει από το ρεπορτάζ και νομίζω ότι γενικά και με το θέμα των αμυντικών συστημάτων και με το θέμα των πληστηριασμών αρχίζει και διαμορφώνεται μάρα και μια νέα πολιτική κουλτούρα Στι διαπραγματεύσει κυβέρνηση Τρόικας. Έχουμε δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, σταματήσει να παίρνουμε πολύ τη μετρητή κάθε κύχ του κύριου Τόμσεν.